Όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη είναι μια γυραιά ήπειρος και αυτό μοιάζει λιγάκι σαν την... πρέπει να το δούμε σαν έναν μεγάλο ενήλικα άνθρωπο που γνωρίζει όλα αυτά και μπορεί να τα λύσει. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση με ανθρώπους καθαρούς, με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι θα πει δίκαιο, το αναγνωρίζουν, το βλέπουν, ξέρουν ποια είναι η αλήθεια, ξέρουν ποιος είναι ο πλούτος και πώς θα τον διαχειριστούν δίκαια για όλους τους ανθρώπους και αυτό θα είναι πάλι η αρχή που θα πάει και σε όλον τον άλλον πλανήτη, σε άλλες χώρες, σαν ένα καινούριο φως που πρέπει να ανάψει. Είναι τώρα αυτό το διάστημα περισσότερο επιτακτική ανάγκη να γίνει όσο άλλοτε ποτέ. Υπάρχει ένας κίνδυνος που το βλέπουμε, μιας ανάφλεξης που δεν ξέρουμε τελικά τι αποτελέσματα θα φέρει. Είναι δίπλα μας, είναι στη γειτονιά μας, είναι κοντά στην Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει πορεία, να δώσει έναν άλλο ρυθμό που θα είναι ανθρωποκεντρικός. Η Ευρώπη έχει χάσει το δρόμο. Δεν είναι η Ευρώπη αυτή που ήταν παλιά, που έβλεπε τον άνθρωπο, τον πολίτη. Και μάλιστα, αν πάρουμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου στήθηκαν διαδικασίες ακριβώς για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι πάλι οδηγούμαστε εκεί, άρα κάτι δεν πήγε καλά. Εδώ είναι η Ελληνοσυνέλευση που έρχεται και φωνάζει και έχει βάλει κάποια σταθερά, κάποια στάνταρ. Θα πρέπει να είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει φωνή να ακουστεί ότι υπάρχουν στα ταμεία όλων των κρατών, είτε είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε εκτός, τεράστιος πλούτος. Γιατί δεν ακούγεται αυτό? Βλέπετε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακούγεται ότι υπάρχουν καταπιστευματικοί λογαριασμοί, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι, που μπορούν να δώσουν λύσεις σε θέματα σημαντικά, όπως είναι αυτό της ασφάλειας. Δεν έχουμε καμία ασφάλεια. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση ανασφάλειας, όχι μόνο θέμα από το θέμα το οικονομικό, ότι υπάρχουν θέματα οικονομικά και οι πολίτες υποφέρουν κτλ., ειδικά στο Νότο, αλλά θέματα ασφάλειας από το μεταναστευτικό. Αν η Ευρώπη βγει και πει ότι υπάρχουν καταπιστευματικοί λογαριασμοί με τεράστια ποσά και για τις χώρες όπου μεταναστεύουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί λόγω... Δεν θα έχουν λόγο να μετακινηθούν και να δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η θέση της Ελληνοσυνέλευσης, μιας και το αναφέρατε σε σχέση με το μεταναστευτικό, ποια είναι? Πάρτε τα μπογαλάκια σας και φύγετε. Όχι. Η Ελληνοσυνέλευση, το είπα, είναι η φωνή εκείνη που θα ακουστεί και θα πει κάτι που δεν έχει ποτέ πει κανένας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτά τα χρήματα στις χώρες σας. Πρέπει αυτά τα χρήματα να μπουν σε μία διαχείριση για να μην υπάρχει αυτή η μετακίνηση. Γιατί μας λένε ότι οι άνθρωποι μετακινούνται είτε για λόγους πολέμους, είτε για λόγους οικονομικούς. Έχει λήξει περισσότερο το θέμα του πολέμου τώρα, περισσότερο είναι ότι θέλουν είναι οικονομική μετανάστευση κτλ. Μα έχετε. Και εμείς ως η παλαιότητα, αυτό σας είπα, γεραία Ήπειρος που έχει τη γνώση, θα σας δώσουμε όλη εκείνη τη γνώση που απαιτείτε και την τεχνογνωσία να αναπτυχθούν οι χώρες σας, εφόσον έχετε τον πλούτο όλο αυτό, να ζήσετε και να βιώσετε στον τόπο σας χωρίς να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Και αν επιθυμούν οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, να φύγουν από τις χώρες. Αν επιθυμούν, φυσικά, κάτω από έναν σεβασμό απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Σεβασμό, βλέπετε ότι αν οι Έλληνες είχαν γίνει μετανάστες και είχαν πάει σε άλλες χώρες, πήγανε με έγγραφα, πήγανε με χαρτιά, πήγανε με μια διαδικασία νόμιμη. Άρα και αυτοί, εφόσον τα κράτη τους θα μπουν σε μια τέτοια νομιμότητα, όσοι θα θέλουν να μετακινηθούν, θα μετακινούνται νόμιμα. Δεν θα κλείσουμε τις πόρτες για αυτούς που θα έρθουν και θα σεβαστούν την πολιτεία μας και το κράτος μας. Και θα είναι και χρήσιμοι φυσικά στις θέσεις που χρειάζονται, γιατί σίγουρα, ας πούμε, μπορεί να. Να γίνουν διακρατικές συμφωνίες, ακριβώς. Οι οποίες, ναι, θα γίνουν όπως παλαιότερα το κάναμε εμείς ως μετανάστες που πήγαμε στη Γερμανία. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στη χώρα μας. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω, καθότι είμαστε και από τον ίδιο τόπο καταγωγής επάνω στη Μακεδονία, στις Σέρες, ότι οι Σέρες ήταν ένας από τους βασικούς νομούς μεταναστευτικούς με κύματα διάφορα, το οποίο μια χαρά λειτουργούσε μέχρι πρώτη. Αν γίνει οργανωμένα και με μια νόμιμη διαδικασία, δεν θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Αλλά τώρα γίνεται ανοργάνωτο, γίνεται κάτω από ένα σχέδιο το οποίο τρομάζει τον Έλληνα πολίτη, και όχι μόνο τον Έλληνα πολίτη. Μέσα. Δεν γνωρίζουμε. Και βλέπουμε μια Ευρώπη, κάποιες χώρες, πραγματικά να έχουν κλείσει τα σύνορά τους, δηλαδή να έχουν, να είναι
να μην θέλουν να μπουν και το ζητούν αυτό για να ασφαλίσουν την πατρίδα τους και κάποιες άλλες χώρες να είναι πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εδώ πρέπει να μπει μια τάξη. Και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι φωνάζουμε για αυτή την τάξη, να γίνει με όμορφο τρόπο, ώστε να μην αδικηθεί κανένας άνθρωπος.